Το θέμα μας σήμερα είναι ιδιαίτερο. Πότε έσβησε η αρχαία Ελλάδα? Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν πολλές ημερομηνίες τις οποίες μπορούμε να δεχτούμε. Μία ήταν η Πίδνα. Ο τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας έρχεται αντιμέτωπος με τον Ρωμαίο, ο Περσέας, έρχεται αντιμέτωπος με τον Ρωμαίο στρατηγό Εμίλιο Παύλο. Νικά ο δεύτερος, το 168 π.Χ. Νικά ο Εμίλιος Παύλος. Μήπως να ήταν ο Θεοδόσιος με την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων, την δολοφονία της Ιπατίας, το κλείσιμο των ιερών, των Ελευσινίων Μυστηρίων. Μήπως ήταν ο Ιουστινιανός που έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές και την Ακαδημία και όλα τα υπόλοιπα. Μήπως ήταν οι τελευταίοι Έλληνες φιλόσοφοι που βρίσκονταν στο Μιστρά, Ελλάδα. Ο πολιτισμός περνά φάσεις. Υπάρχουν περίοδοι στις οποίες υπάρχει ύφεση, δηλαδή βαρβαρότητα, παρακμή, και υπάρχουν εποχές στις οποίες υπάρχει μια έξαρση, μια άνοδος, μια αναλαμπή και αναγέννηση. Μάλιστα. Ο διαφωτισμός που λέμε. Όλοι αυτά, τι συμβαίνει? Πάρα πολύ ωραία το έθεσε, Σμιλτιάδη, ότι είναι η σχέση της ανθρωπότητας με την Ελλάδα. Για πες μας λεπτομέρειες. Ναι, αν δούμε δηλαδή τις διάφορες φάσεις του παγκόσμιου πολιτισμού, εμείς διακρίνουμε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την ελληνική παιδεία. Δηλαδή, εκείνες τις εποχές στις οποίες εξέλιψε η ελληνική παιδεία και έσβησε το ελληνικό πνεύμα, έχουμε το μεσαίωνα, έχουμε δηλαδή το μεγάλο σκοτάδι της ανθρωπότητας. Τους σκοτεινούς αιώνες, πώς λένε. Τους σκοτεινούς αιώνες. Και πάλι μετά, για να έρθει μετά η αναγέννηση και ο διαφωτισμός, έπρεπε να ανακαλύψουμε ξανά ως ανθρωπότητα τους Έλληνες. Να αποκτήσουμε ελληνική παιδεία για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ζωή μας από το σκοτάδι. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια μεγάλη σχέση μεταξύ της φάσης του πολιτισμού, εάν βρίσκεται σε ακμή ή παρακμή, με τη σχέση μας, με τη σχέση του με την Ελλάδα και την ελληνική παιδεία. Το είπες επίσης πολύ ωραίο, ότι όσο περνά ο καιρός, νομίζουμε, υπάρχει αυτός ο μύθος ότι εξελισσόμαστε. Ναι. Όμως, σήμερα στην εποχή μας υπάρχει βρισκόμαστε μάλλον σε ένα δρόμο ο οποίος χωρίζεται, έχει αυτό το... όσα τον Ηρακλή είμαστε. Είναι δύο οι σχολές για την εξέλιξη της ιστορίας. Το νέο δόγμα θεωρεί ότι η ιστορία είναι γραμμική. Mm-hmm. Ξεκινάει από ένα σημείο. Από τους πρωτόγονους ανθρώπους, ναι, μέχρι... Και φτάνει, πάρα πολύ ωραία το λέτε. Και φτάνει σε κάποιο σημείο που το λένε... ακμή. Η ακμή, και στο τέλος καταστρέφεται, έρχεται η αποκάλυψη. Η ελληνική σκέψη είναι ότι η ιστορία είναι κυκλική. Σπυροειδής. Επανέρχεται στο ίδιο σημείο, αλλά όχι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Επανέρχεται ξανά και ξανά. Η γραμμική της μορφή είναι ο μέανδρος. Μία ερμηνεία του μεάνδρου. Και επειδή προσφάτως... Δηλαδή η αναγέννηση, μια φάση παρόμοια για ένα χρονικό διάστημα, μια μικρή πτώση, μια επαναφορά στην προγενέστερη έδωση. Ναι, και μια πτώση, η παρακμή ξανά, και ξανά η άνοδος. Είχαμε το τελευταίο αιώνα με την έκρηξη τη βιομηχανική, την επανάσταση και την έκρηξη της τεχνολογίας, της εξέλιξης της τεχνολογίας, είχαμε μια ψευδαίσθηση ότι από εδώ και πέρα λύσαμε όλα τα προβλήματά μας, ότι μόνο καλύτερα έρχονται, και προσφάτως καταλάβαμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά έχουμε δύο δρόμους. Έχουμε το δρόμο της ελπίδας, ότι πράγματι μπορούμε να ελευθερωθούμε και η ζωή μας να γίνει καλύτερα, αλλά έχουμε και έναν δρόμο που σκοτεινό, τον οποίο μπορούμε κάλλιστα να ζήσουμε μια τυραννία που δεν έχουμε ζήσει ποτέ ως ανθρωπότητα. Είμαστε σαν τον Ηρακλή, δηλαδή τον δρόμο της αρετής, ο οποίος θέλει πολύ κούραση και τον οποίο εμείς προτείνουμε να ακολουθήσουμε, και τον δρόμο της κακίας, ο οποίος είναι εύκολος. Η παρακμή είναι εύκολη. Σε παίρνει κάτω η βαρύτητα. Νομίζω πως ναι. Όπως περιγράψαμε λοιπόν την ιστορία, υπάρχει ένα παράδοξο. Το παράδοξο είναι το εξής. Ότι αυτοί που
αποδέχονται και στερνίζονται την πρώτη άποψη περί της ιστορίας, την γραμμικότητα δηλαδή της ιστορίας, είναι αυτοί που δημιούργησαν την θεωρία ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό η επανάληψη της ιστορίας ανήκει στην άλλη μορφή, στην άλλη μορφή θεώρηση της ιστορίας. Ναι. Βέβαια, επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν επαναλαμβάνεται τίποτα στην πραγματικότητα, λένε αλλά σαν φάρσα. Όχι, υπάρχει αντίφαση. Αυτό είναι ξεκάθαρη αντίφαση. Ναι. Επειδή ίσως δεν έχουν καταλάβει καλά τα πράγματα, πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Να ξεκινήσω με την έρευνα που είχα κάνει για τις επιστήμες, για το που καταστράθηκαν στο Μεσαίωνα. Να ξεκινήσω από τα Ελευσίνια μυστήρια. Τα Ελευσίνια μυστήρια, λοιπόν, είναι μία έρευνα που έχω κάνει επίσης στην εγκυκλοπαίδεια, τη μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού. Είναι μία εγκυκλοπαίδεια που γράφτηκε πριν από 100 χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη διαφορά που υπάρχει στην γνώση, στην πανεπιστημιακή γνώση εκείνης της εποχής, γιατί όλο αυτό το έργο είναι η εγκυκλοπαίδεια αυτή. Δεν γνωρίζει Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είναι πολύ καλή στις πληροφορίες της. Ειδικά στην αρχαία Ελλάδα. Γράφτηκε δηλαδή στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Ναι. Είναι ένα τιτάνιο έργο. Ναι, σε μια εποχή πραγματικά. Που δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε τώρα, ότι δεν υπήρχε ο υπολογιστής για να γράψουν τα κείμενα, ότι οι διάφοροι που ανέλαβαν διάφορα θέματα έπρεπε από μόνοι τους να τα γράψουν οι χειρόγραφα, να τα πάρουν το τυπογραφείο. Αν καθίσει κανείς να σκεφτεί τι έργο ήταν αυτό. Η έρευνα ήταν πολύ δύσκολη και οι άνθρωποι αυτοί ήταν ιδιαίτερως ικανοί. Δεν είναι σαν τους σημερινούς που κάνεις μια έρευνα σε 5 λεπτά και... Το λίμα για τα Ελευσίνια μυστήρια το γράφει ο Καρβελάς, ο κύριος Καρβελάς, καθηγητής. Είναι στον ένατο τόμο, στο λίμα Ελευσής. Λέει πόσο μεγάλη ήταν η φήμη των Ελευσινίων μυστηρίων και πόσο μέγας ο σεβασμός προς αυτά, όχι μόνον εκ μέρους του λαού αλλά και εκ μέρους των πεπαιδευμένων και των επιφανεστάτων ανδρών της Ελλάδος και Ρώμης, αποδεικνύεται και εκτός των άλλων και εκ του γεγονότος ότι μεγάλων διανοιών άνθρωποι εθεώρησαν την μη σύντον εις αυτά ως απαραίτητον και πάντοτε ευμενώς εξεφράστησαν περί αυτών. Από του Εσχύλου μέχρι του Αδριανού και του Μάρκου Αυριλίου. Αυτοί ήταν Ρωμαίοι αυτοκράτορες που μοιήθηκαν βεβαίως. Μεγάλοι φιλέλληνες. Ναι, μεταξύ των μοιουμένων εν Ελευσίνη κατελέγοντο ποιητέ και φιλόσοφοι, πολιτικοί και στρατηγοί, Ρωμαίοι αυτοκράτορες και ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι Ρωμαίοι. Πλούσιοι εφιλοτιμούντων να καλοπίζωση την Ελευσίνα. Η Ελευσίνα ήταν ένα τεράστιο μουσείο τέχνης. Όπως και οι Δελφοί. Προνόμια απεδίδεντο εις τους κατοίκους και το ιερατείον αυτής. Υπό των Αθηναίων δε θεωρείτο το εν Ελευσίνη ιερών ως εν των μεγίστων καυχημάτων της Αττικής. Γιατί το διαβάζουμε αυτό. Τι είχαμε και τι χάσαμε. Ούτε η πάροδος των αιώνων, ούτε οι πολιτικές περιπέτειες, ούτε και η εξάπλωση του χριστιανισμού ήταν ικανή να ρίψει εις αφάνιαν τα μυστήρια της Ελευσίνος. Μόνον το διάταγμα του μεγάλου Θεοδοσίου, δια του οποίου απειγορεύεται η τέλεση ειδωλολατρικών εορτών και θυσιών, απαγόρευσαν την τέλεση των Ελευσινίων μυστηρίων και επέφεραν το απότομον τέλος αυτών. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλα αυτά μπαίνει ένα απότομο τέλος. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε καθηγητές της εποχής. Και είναι πολύ σημαντικό να δεις δηλαδή ποια είναι η γνώση εκείνη. Δεν μπορούν να αποφύγουν. Είναι αυτό που λέει, είμαστε υποχρεωμένοι λέει από την αλήθεια. Κάποιο ένα αρχαίο κείμενο το λέει. Η αλήθεια σε αναγκάζει να πεις κάποια πράγματα. Δεν μπορείς να μην τα πεις. Να κάνω ένα σχόλιο. Ο τίτλος «Μεγάλος» αποδίδεται μόνο στον Αλέξανδρο. Ναι, αυτό, διάβασα το κείμενο. Ναι. Σχόλιο κάνω. Ναι. Ένας είναι ο Μέγας, ο Αλέξανδρος. Ένας είναι ο Μέγας, ο Αλέξανδρος. Όλοι οι άλλοι είναι ψευδός αποκαλούνται μεγάλοι. Είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος και δεν συμμαζεύεται. Και επίσης ο Αλέξανδρος είχε και τον τίτλο του βασιλέως. Ναι. Η μετέπειτα η επίγονη δεν ήταν βασιλής. Μετά από κάποια περίοδο οι Πτολεμαίοι
υιοθετήσανε τον τίτλο του Βασιλέως. Του Βασιλέως, είναι, ναι, τίτλος ο Βασιλέως. Να πω εδώ, το έχω ξαναπεί το θέμα, αλλά πρέπει εδώ να το κολλήσουμε με τα Ελευσίνια, το απότομο κλείσιμο των Ελευσινίων, ότι υπάρχουν μια σειρά από λέξεις οι οποίες απέκτησαν αντίθετη σημασία, υποτιμητική σημασία. Να αναφέρω τα όργια πρώτα-πρώτα. Ανοίξτε ένα λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και θα δείτε ότι η λέξη όργια δεν έχει τίποτε το μεμπτόν. Είναι από το ρήμα έργο. Το έργο δηλαδή και τα όργια είναι ομόριζη λέξη. Σημαίνει μυστικέ τελετέ, λατρεία, μυστήρια, τελετέ και θυσίε. Οργιάζω σημαίνει τελώ όργια, μειώ, τιμώ διοργείων, τελώ λατρεία. Η λέξη που πήρε σήμερα, η τροπή που έχει πάρει η λέξη σήμερα είναι μεταγενέστερη και είναι υβριστική. Όπως και τα μέγαρα. Τα μέγαρα είναι ή μάγαρα, λέγεται, στο μιλώ πάντοτε για το λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Τα υπόγεια σπήλαια ιερά της Δήμητρος και της Περσεφόνης. Μεγαρίζω σημαίνει επισκέπτομαι τα μέγαρα κατά τα θεσμοφόρια. Να κάνω εδώ μια παρένθεση, τα θεσμοφόρια είναι γυναικεία εορτή. Αυτό που λένε σήμερα ο φεμινισμός και γυναικεία κινήματα και δεν ξέρω τι, αυτά τα έχουν εφεύρει στην Ελλάδα. Στα θεσμοφόρια δεν επιτρέπεται παρουσία ανδρός, δηλαδή κάπου ο Αριστοφάνης παρουσιάζει τις δημοκρατιάς τους και κινδυνεύουν να τους σκοτώσουν. Μυστικά, ντύνονται οι γυναίκες. Μάλιστα. Για να, ναι. Είναι ξεχωριστές οι λατρείες και οι, όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν επιτρέπεται η παρουσία γυναικών. Είναι ξεχωριστές λατρείες. Είναι λατρεία οι Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν είναι θέαμα. Γι' αυτό και ο Θοδόσιος, που είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα και για μας είναι πολύ σημαντικό στο θέμα μας σήμερα, κλείνει τους, σταματά τους Ολυμπιακούς αγώνες γιατί τους θεωρεί ως ένα είδος, όπως είπες, λατρείας προς τον Ολύμπιο Δία. Όπως κλείνει όλα τα ιερά, όπως κλείνει το μαντίο των Δελφών και όλα τα ελληνικά ιερά, και έχουμε έναν διωγμό, εδώ έχουμε ένα θρησκευτικό διωγμό, mm-hmm, και ένα πραγματικό θρησκευτικό διωγμό, γιατί η σύγχρονη ιστορική έρευνα αποδεικνύει ότι για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο και στον ελληνορωμαϊκό κόσμο που είχαμε ένα πραγματικό θρησκευτικό διωγμό και θρησκευτική ανελευθερία, είναι επί εποχή Θεοδοσίου, mm-hmm, όπου διώκονται οι Έλληνες. Λοιπόν, το αρχαίο λεξικό του Δορμπαράκη, το λεξικό της ελληνικής, της αρχαίας ελληνικής, λέει «Μεγαρίζω, επισκέπτομαι τα μέγαρα κατά τα δεσμοφόρια». Το λεξικό Τεγόπουλου Φυτράκη, που είναι της νεότερης ελληνικής, λέει για τη λέξη «Μεγαρίζω», «Επισκέπτομαι τα μέγαρα, είμαι εθνικός, κοπρίζω, λερώνω, μιένω». Να πούμε τώρα για το εθνικός. Λοιπόν, δεν θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις οι οποίες είναι υβριστικές. Λέξη εθνικός, λέξη παγανιστής, λέξη ειδωλολάτρης δεν τις χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι οι λέξεις που έθεσαν οι εχθροί για μας. Η λέξη γρεκός, τώρα να πούμε, που έχεις πει Σταύρο, η λέξη γρεκός δεν είναι αρνητική λέξη για τους Έλληνες, γιατί σημαίνει η γυρεή, την αναφέρει ο Όμηρος. Στη Β' Ραψοδία εκεί, στον κατάλογο των πλοίων, λέει για τους γρεκούς. Σημαίνει γυρεή, πάρα πολύ παλαιή. Εξάλλου, ο Όμηρος χρησιμοποιεί πολλές λέξεις για να περιγράψει, για να ονομάσει τους Έλληνες, όπως Αχαιοί, όπως Δαναοί, mm-hmm, όπως Ιόνες. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλούσαμε για τον ελληνισμό και είπαμε ότι είναι σαν μια σπίθα, η οποία, θα πάρουμε... Κλείσαμε το θέμα των Ελευσινίων. Για τα Ελευσίνια εγώ το έκλεισα, δεν ξέρω τι έχετε άλλο να πείτε. Είναι ο τελευταίος... Συγγνώμη, ναι, ναι. Για τον Νεστόριο θα λέγαμε. Ο οποίος νομίζω δίνει μια συγκλονιστική προφητεία. Ναι, για πείτε κάποιος την έχει. Ο Ευμολπίδης Νεστόριος είναι ο τελευταίος ιεροφάντης των Ελευσινίων μυστηρίων, ο οποίος ανήγγειλε την αρχή της μεγάλης πνευματικής νύχτας για την ανθρωπότητα. Και εδώ Μιλτιάδης και μια ωραία σκέψη όταν λέμε πνευματική νύχτα. Δηλαδή, για πες τώρα Μιλτιάδη, ότι μπαίνουμε στον Μεσαίωνα. Μπαίνουμε στο σκοτάδι του Μεσαίωνα. Προφητεία, προφήτευσε, σαν να προφήτευσε το Μεσαίωνα. Ναι, γιατί από τότε ακούμε για πρώτη φορά τη λέξη νύχτα, και πνευματική νύχτα μάλιστα, και πραγματικά από εκεί και πέρα, γιατί μιλάμε τώρα για
Το τέλος της αρχαίας Ελλάδας λέγεται περίοδος ύστερη αρχαιότητα και είναι η τελευταία περίοδος πριν το Μεσαίωνα. Οπότε έχουμε εκεί πραγματικά μια προφητεία που επιβεβαιώνεται, όπου μετά από το τέλος λοιπόν αυτό έρχεται ο Μεσαίωνας. Υπάρχει αυτή η τελευταία, ο τελευταίος χρησμός. Σταύρο, για πες. Ο τελευταίος χρησμός των Ιουλιανών, ποιο είναι? Φυσικά, ναι. Γνωρίζουμε όλοι, πιστεύω, για τον γνωστό τελευταίο χρησμό, ο οποίος όμως είναι δημιούργημα του Γεωργίου Κεδαϊνού, βυζαντινός χρονογράφος και μοναχός, που έζησε 700 χρόνια αργότερα από τον Ιουλιανό, στον 11ο με 12ο αιώνα μετά. Το ίδιο ισχύει, δηλαδή είναι ψευδής. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα υποτιθέμενα τελευταία λόγια του Ιουλιανού, «Νενίκη κάσμε να ζωέε», τα οποία δεν ισχύουν και αυτά. Το ίδιο ισχύει και για το, τη φράση αυτή που είναι, την έχουν παρισφρήσει στο κείμενο του Πλουτάρχου περί των εκλελιπότων χριστιδίων και αναγγέλει, στο 419 ντε, αναγγέλει το θάνατο του Μεγάλου Πανός. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, είμαστε κοντά στο 400, έχουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που ακολουθεί. Είναι επί εποχής Θεοδοσίου. Το 415 δολοφονείται η Ιπατία στην Αλεξάνδρεια. Να που μιλήσουμε γι' αυτό. Να μιλήσουμε για την Ιπατία. Είναι κόρη του Θέωνος, του μαθηματικού και φιλοσόφου. Είναι και η ίδια μαθηματικός και αστρονόμος, νεοπλατωνική φιλόσοφος. Έργα της, προσέξτε τα έργα της, από τα έργα της καταλαβαίνουμε, δεν έχουν διασωθεί, μόνο φυσικά αφού σκότωσαν την ίδια θα άφηναν τα έργα της, μόνο από τους τίτλους να καταλάβετε το σημείο στο οποίο είχε φτάσει. Υπόμνημα εις των διόφαντων. Υπόμνημα τι σημαίνει? Ότι έχει γράψει κάποιος ένα έργο και εσύ έρχεσαι και προσθέτεις κάτι στο έργο αυτό. Υπόμνημα στα κοινικά του Απολλωνίου Περιγαίου. Ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τη γεωμετρία η Ιπατία, γι' αυτό και ο Δαμάσκιος την αποκαλούσε γεωμετρική. Ένα άλλο έργο της είναι ο Αστρονομικός Κανόν. Καταλαβαίνετε τώρα περί τίνος πρόκειται. Λέει ότι ήταν πολύ ωραία και πολυμαθής και προσήλκε πλήθος θαυμαστών και αφοσιωμένων μαθητών. Ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε στην Πλατωνική Ακαδημία. Ο Ηρακλής, υπόμνημα στα πυθαγορικά έπη, είναι ένας από τους μαθητές της. Λοιπόν, τι συνέβαινε? Είχε πολύ μεγάλη επιρροή η Ιπατία. Από όλη τη Μεσόγειο και τον ελληνορωμαϊκό κόσμο πήγαιναν άνθρωποι να διδαχθούν από αυτή, να γίνουν μαθητές της ή να τη συμβουλευθούν, και είχε πολύ μεγάλη, όπως είπες, επιρροή σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Συζητούσε στο δρόμο τα ζητήματα αυτά. Έβγαινε, λέει, κατά την άφηξή της στη φιλοσοφική σχολή, από το σπίτι της στη φιλοσοφική σχολή, συζητούσε στο δρόμο τέτοια ζητήματα. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο εμπόδιο στο δρόμο, στην επέλαση του νέου δόγματος. Επιστήμον και φιλόσοφος, τεράστια προσωπικότητα, η οποία πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο θανατώνεται, δολοφονείται, είναι πολύ σημαντικός. Την θανατώνουν σαν τις μάγισσες του Μεσαίωνα. Από εκεί παίρνουν και μάλιστα την θανατώνει ένας όχλος. Προσέξτε, ναι. Υπήρχαν πολλές φυλακίσεις και δολοφονίες πολιτικές στο παρελθόν. Εκεί όμως μιλούμε για έναν όχλο, ο οποίος θανατώνει έναν άνθρωπο. Πρόσεξε, πρόκειται για μια τελετουργική δολοφονία. Είναι ένα τραύμα στο ψυχολογικό, στην ψυχή του λαού. Του λαού, ναι. Διαδίδονται, λέει, τα κομμάτια της, διαδίδονται σε όλη την πόλη. Σημαίνει ότι θέλουν να κάνουν, να εμποτίσουν το μυαλό του, τη συνείδηση του λαού, ότι εδώ τελείωσε, σκοτώνουμε αυτή τη γυναίκα για να επιβάλλουμε τις απόψεις μας, και σημαίνει ότι εδώ τελειώνουν επίσης το τέλος των επιστημών, εδώ τελειώνουν οι επιστήμες. Είπες διαδίδουν. Διαμελίζεται και κομμάτια της, το χέρι της, το πόδι της, το κεφάλι της, το περιφέρουνε σαν τρόπαιο μέσα στην πόλη, και αυτό το κάνουν για να έρθουν και τελετουργικά
να αναφερθούν στην δολοφονία στην, του... Στο διαμελισμό του Πενθέως. Στο διαμελισμό του Πενθέως, που είναι μια αναγωγή στον διαμελισμό του Διονύσου. Από τους Τιτάνες. Από τους Τιτάνες. Ο διαμελισμός του Διονύσου είναι κάτι εντελώς φιλοσοφικό. Αλλά αυτοί επειδή ίσως δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν, το παίρνουν κατά γράμμα και λένε ότι αν εμείς διαμελήσουμε την Ιπατία, θα επιφέρουμε τα αποτελέσματα που έφερε και ο διαμελισμός του Πενθέα. Δηλαδή θα ανοίξουν οι πύλες και θα έρθει το καινούριο δόγμα. Γι' αυτό είπε ότι είναι μια τελετουργική δολοφονία. Η τελετουργική δολοφονία ανοίγει πύλες. Ναι. Γι' αυτό πολλοί πιστεύουν ότι ίσως εκείνη αυτή η δολοφονία ήταν και το τέλος της αρχαίας Ελλάδος. Υπάρχει ένα άλλο λίμα στην ίδια εγκυκλοπαίδεια, το λίμα Δήμιος, στον ένατο τόμο, στην 183 σελίδα, η οποία λέει το εξής. Η ιδέα της θεαματοποιήσεως μιας εκτελέσεως ή το αλλοτρία δια τον πολιτισμό των Ελλήνων. Αυτά. Δεν είναι ελληνικό δηλαδή αυτή η εικόνα. Αυτό ήθελα να πω πριν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό γεγονός αυτό που συνέβη. Γιατί στο θέατρο, παρόλο το ότι έχει ένα σωρό δολοφονίες, ποτέ δεν παρουσιάζεται δολοφονία μπροστά στο κοινό. Στο πάντα γίνεται πίσω από τη σκηνή και, το περιγράφει. Και κάποιος άγγελος έρχεται και το περιγράφει. Ναι. Κάτι δηλαδή που λάμβανε υπόψη πολύ σοβαρά οι Έλληνες, σήμερα βλέπουμε στο σημερινό κινηματογράφο, δεν βλέπουμε παραδολοφονίες μπροστά μας. Αυτό κι αν είναι. Αυτό δεν είναι βαρβαρότητα, είναι πολύ ευγενικό να το πούμε βαρβαρότητα. Αυτό είναι μίασμα. Ναι, μολύνει την κοινωνία. Ναι. Αυτό που δηλαδή που κάνανε το κοινωνικό τραύμα που προκαλούσανε με την δολοφονία, με την εκτέλεση της μάγισσας ή του αιρετικού μπροστά σε όλη την πόλη, αυτό είναι κοινωνικό τραύμα. Αυτό και αν είναι. Και επίσης με το κάψιμο. Μυρίζει όλη η πόλη για μέρες καμένη σάρκα. Αυτό και αν είναι τραύμα. Να πούμε το όνομά της, σημαίνει Ύπατος, είναι ο υπέρτατος, ο ανώτατος. Είχανε τίτλο οι Ρωμαίοι. Να μιλήσουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάμε λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 393 εορτάστηκαν για τελευταία φορά, ο Θεοδόσιος ο πρώτος τους τελείωσε. Και μετέφερε, λέει, στην Κωνσταντινούπολη το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός, ακριβώς επειδή ήταν χρυσελεφάντινο. Το 395 εισβάλλουν στην Πελοπόννησο οι Γότθοι με τον Αλάριχο. Ξεχνούν να μας πούν όμως ότι ανήκουν στο νέο δόγμα οι Γότθοι. Ναι. Δεν είναι, δεν μας δεν είναι απλώς... απλά οι Γότθοι, ναι. Κάποιοι Γερμανοί. Το 426 πυρπολήθηκε ο ναός του Ολυμπίου Διός κατά αυτοκρατορική εντολή. Τον 5ο αιώνα επί του χώρου του αρχαίου ιερού οικοδομήθηκε η πρώτη εκκλησία. Κατά το μεσαίωνα, λέει το λίμα στην εγκυκλοπαίδεια, είχε λησμονηθεί και αυτό το ένδοξο όνομα της Ολυμπίας. Το δε επ' αυτής χωρίων ονομάζεται Σέρβια ή Σερβιανά. Καταλαβαίνετε τώρα. Μέχρι και το όνομα δηλαδή να εξαλείψουν. Οι πρώτες ανασκαφές, και αυτό μου άρεσε, οι πρώτες ανασκαφές που αρχίζουν, λέει, σταματούν με διάταγμα του Καποδίστρια. Και θα μπορούσε να πει, να ο κακός Καποδίστριας που έκλεισε τις ανασκαφές. Γιατί τις έκλεισε? Γιατί βρήκαν τρεις μετόπες και τις μετέφεραν κατευθείαν στο Λούβρο. Στη Γαλλία που τώρα βρίσκονται στο Λούβρο. Να γιατί έκλεισε τις ανασκαφές. Ακαδημία. Να μιλήσουμε για την Ακαδημία. Έχετε να πείτε κάτι στο μεταξύ? Ακαδημία λοιπόν. Ήταν ο δημόσιος τόπος, ένα αθηναϊκό προάστιο στα πλάγια της Ιεράς Οδού. Η Ιερά Οδός είναι ο δρόμος που συνδέει την Αθήνα με την Ελευσίνα. Επειδή η Πατία ήταν μια μεγάλη μαθηματικός, αλλά πρώτα απ' όλα πλατωνική φιλόσοφος, να μιλήσουμε λοιπόν για το τέλος των πλατωνικών φιλοσόφων. Μάλιστα. Τους πλατωνικούς. Μάλιστα. Ονομάζεται έτσι από τον Ακάδημο, τον Αττικό ήρωα, λεγόταν επίσης ή Εκέδημος ή Εκάδημος. Γιατί, λέει, φανέρωσε στους Τυνδαρίδες τον τόπο όπου ο Οδυσσέας είχε κρύψει την αδελφή του στην Ελένη.
λέει ο Πλούταρχος στο βίο του Θησέως. Δηλαδή συνδέεται και με την Ελένη. Βεβαίως, ναι. Αυτός ο χώρος. Θα επέλεγε ένα τυχαίο χώρο ο Πλάτων για να φτιάξει τη σχολή του. Βλέπεις. Το γυμνάσιον το περιτύχησε ο Ιππίας, ο γιος του Πισίστρατου. Ο Κίμων συμπλήρωσε τον καλοπισμό και από άνυδρο τον τόπο τον κατέστησε άλσος με ύδατα και σκιασμένους περιπάτους. Οι Έλληνες αγαπούσαν ό,τι πιο ωραίο υπήρχε, το εφήβραν και το καλόπισαν και το έφτιαξαν. Δηλαδή όλη τους η αγωνία ήταν να φτιάξουν κάτι όμορφο. Ήταν οι ιδρυτές της αισθητικής. Τι βρε παιδί μου. Υπήρχε βωμός του Μωρίου Διός ή κατεβάτου. Αυτός τι ήταν, ο έφορος των Μωριών. Τι είναι αυτές. Είναι οι ελιές, οι ιερές ελιές της Αθηνάς. Από πάνω στην Ακρόπολη είχε φέρει η Αθηνά το πρώτο δέντρο. Από το οποίο αυτό πήραν μέρη του, γι' αυτό και έφτιαξαν τις μορίες, δηλαδή τις ελιές οι οποίες προέρχονται από αυτό το δέντρο. Με όμικρον γράφεται. Μετά πήραν οι Σπαρτιάτες και κάνανε τις μόρες, που είναι και αυτό μέρη του στρατού δηλαδή, αυτό εννοούν. Η είσοδος, υπήρχαν και βωμοί των μουσών, του Ερμού, του Ηρακλέως ως εφόρων του γυμνασίου, γιατί είναι γυμνάσιο. Είναι, πώς λέγεται αυτό, εκεί γυμνάζονται. Γι' αυτό σημαίνει γυμνάσιο. Βεβαίως, όπως και στο λύκειο του Αριστοτέλου, ήταν γυμνάσιο. Να, μάλιστα. Η είσοδος χρησιμεύε, λέει, ως αφετηρία για τη λαμπαδιδρομία των μεγάλων Παναθηναίων. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ιερό το μέρος, ήταν πανίερο. Ο Πλάτων φαίνεται να κατήχε ένα κτήμα δίπλα σε αυτόν τον δημόσιο χώρο, στο οποίο ίδρυσε διδασκαλείο και μουσείο ιδιωτικό. Μουσείο θα πει Ναός των Μουσών. Προσοχή, μετά πήρε το όνομα το μουσείο, πήρε αυτό που κάνουν, δηλαδή τη συλλογή, τη κατάθεση μια συλλογή. Όταν επέστρεψε από τη Σικελία, όπου είχε πάει για να μορφώσει τον τύρανο, τον πρεσβύτερο, τον Διονύσιο τον πρεσβύτερο, ίδρυσε την Ακαδημία για πρώτη φορά το 387. Έκτισε οικία προς ιδιοκατοίκηση και κήπο και ως πεύσιμος ίδρυσε αγάλματα των χαρίτων. Να πούμε εδώ, να υπογραμμίσουμε ότι υπήρχαν και γυναίκες στην Ακαδημία. Μαθήτρες του Πλάτωνος, αναφέρει ο Διογέννης ο Λαέρτιος στο 4ο βιβλίο, στο 2ο κεφάλαιο, τη Λασθένεια από τη Μαντινία και την Αξιοθέα από το Φλιούντα. Στη σχολή του Πλάτωνος υπήρχαν και άλλες. Ο Σοκράτης αναφέρει τη Διοτίμα. Υπήρχε και η Θεμιστόκλια. Η αίρια του Απόλλου των Δελφών. Υπαγόρευσε, λέει, στο φιλόσοφο Πυθαγόρα τα πλήστα των ηθικών διδαγμάτων των οποίων υπήρξε εισηγητής. Οι γυναίκες δηλαδή παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στις φιλοσοφικές σχολές. Δεν αποκλείονται. Δεν αποκλείονται, βέβαια. Και ο Πυθαγόρας είχε. Και την κόρη του. Πώς την έλεγα, δεν θυμάμαι. Θεανό, νομίζω. Και όλοι οι φιλόσοφοι είχαν μαθητρίες. Φτάνουμε στο τέλος στην Ιππατία, που δεν είναι κανένα ξεχωριστό φαινόμενο στον ελληνικό κόσμο, αλλά είναι το τελευταίο. Να. Εν τω μεταξύ, η Ακαδημία του Πλάτωνος είναι το σημαντικότερο εκπαιδευτικό είδημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Την γνωστή τουλάχιστον ιστορία. Λειτουργήσε για πάνω από 900 χρόνια και αν συμπεριλάβουμε τις πλατωνικές σχολές γενικότερα, για πάνω από 1000 χρόνια οι πλατωνικές σχολές και οι πλατωνικοί πραγματικά διαπαιδαγώγησαν την ανθρωπότητα ολόκληρη. Η φίτηση στη σχολή του Πλάτωνος ήταν ατελής. Ο Πλάτων δεν έπαιρνε χρήματα. Αλλά η σχολή είχε μεγάλη περιουσία, γιατί οι άλλοι έδιναν χρήματα, χρηματοδοτούσαν την Ακαδημία. Οι μαθητές. Ο εκάστοτε σχολάρχης μεταβίβαζε στο διάδοχό του με διαθήκη την περιουσία που παραλάμβανε. Όπως και ο Αριστοτέλης δεν έπαιρνε χρήματα. Μάλιστα, βλέπεις. Υπάρχουν γνωστές οι διαθήκες, μας έχουν μείνει του Θεοφράστου, στο Διογέννη το Λαέρδιο, του Θεοφράστου και του Επικούρου, με τις οποίες άφηνε την περιουσία του στον επόμενο. Περιουσία. Άφηναν και πολλοί εταίροι όταν πέθαιναν, κληροδοτούσαν μέρη της περιουσίας, ολόκληρες της περιουσίας στη σχολή. Στη σχολή Ακαδημία είχε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Ο Φώτιος διασώζει ένα απόσπασμα του Δαμάσκιου. Ο Δαμάσκιος ήταν ο τελευταίος σχολάρχης της Ακαδημίας, που λέει ότι η περιουσία των διαδόχων δεν ήταν του Πλάτωνος όπως πολλοί νομίζουν. Δηλαδή την άφηναν οι εταίροι. Η πρόσοδος από τον κήπο του Πλάτωνος ήταν αξίας 3 νομισμάτων. Αυτό είχε ο Πλάτων. Επί πρόκλου η περιουσία της σχολής ξεπερνούσε τα 1000 νομίσματα της εποχής.
Διότι πολλοί εταίροι όταν πέθαιναν άφηναν κτήματα στη σχολή. Λοιπόν, όπως είπαμε, η σχολή του Πλάτωνος λειτουργήσε επί 9 εκατονταετηρίδες, 916 χρόνια ακριβώς, από το 387 έως το 529. Ο Αυτοκράτορ Ιουστινιανός απαγόρευσε, είπαμε, τη διδασκαλία, αλλά το σημαντικό είναι και το, δεν είναι μόνο αυτό το σημαντικό, ότι έκλεισε την Ακαδημία, έκλεισε τη γνώση. Είναι ότι η περιουσία της Ακαδημίας δημεύτηκε. Πού πήγε αυτή η περιουσία? Όπως όλες οι περιουσίες και των ιερών. Και των ιερών. Και... οι Δελφοί είχαν τεράστια περιουσία. Η Ολυμπία είχε τεράστια. Τα αγάλματα, τα βιβλία. Τον... Εν τω μεταξύ, ο Ιουστινιανός κλείνει την Ακαδημία, διότι όπως και χαρακτηριστικά το ονομάζει, είναι Έλληνες και έχουν την ελληνική μανία αυτοί οι οποίοι διδάσκουν ή διδάσκονται εκεί. Ο Δαμάσκης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος διευθυντής της Ακαδημίας, είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας και φιλόσοφος και ο οποίος έφερε μια άνθηση και έκανε πολύ δημοφιλή την Ακαδημία, όπου άνθρωποι από όλο το γνωστό τότε ελληνορωμαϊκό κόσμο πήγαιναν να γίνουν μαθητές τους. Όπως και αναλόγως με την Ιπατία, όπου και αυτή έφερνε ανθρώπους από όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Η Ιπατία σπούδασε και στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό. Ναι. Ήρθε στην Αθήνα για. Γι' αυτό έγινε και πλατωνική φιλόσοφος. Ναι. Άρα την κλείνει την Ακαδημία ο Ιουστινιανός, ακριβώς γιατί έχει μεγάλη επιρροή και δύναμη. Όπως έγινε με την Ιπατία λίγο πριν. Mm-hmm. Ο Ιουστινιανός τώρα είναι κομβικό σημείο. Ο Ιουστινιανός ο πρώτος, δεν μιλάμε για τον... υπάρχει και ένας δεύτερος. Αυτός διεξήγαγε αδιάκοπους πολέμους. Να πούμε ότι ήταν βασιλιάς επί 38 έτη, από το 527 μέχρι το 567. Η οικογένειά του, λέει, ήτανε ανήκει στους Ηλυριούς. Ηλυριός το γένος, λέει ο Παπαρηγόπουλος. Εκλατινίστηκαν και εξελινίστηκαν, που σημαίνει ότι ήταν ξένοι, όπως και πολλοί από τους αυτοκράτορες. Όχι, όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου ήταν ξένοι, δεν ήταν Έλληνες. Δεν υπήρξε Έλληνα αυτοκράτορα. Δεν υπήρξαν, ναι. Αλλά όπως είχε πει και ο Μιλτιάδης, η φρουρά τους αποδεικνύει ότι δεν ήταν και Έλληνες. Να πούμε ότι όλοι οι... Δεν εμπιστεύονταν Έλληνες, ναι. Γι' αυτό και προσέλαβαν μισθωτούς από, τους... Περίφημο Βάραγγι. Αυτοί που λέμε σήμερα. Των Βαράγκων. Οι Βίκινγκς. Αυτοί που λέμε οι Βίκινγκς σήμερα. Ναι. Και η ορολογία των τίτλων στο Βυζάντιο είναι ρωμαϊκή. Δεν υπάρχει ελληνικό όνομα. Η Μαγνάβρα είναι η Μάγνα Άουλα. Μεγάλη αυλή. Ο Σακελάριος, ο Κουβικουλάριος, ο Πρωτοσπαθάριος. Δεν ξέρω, ένα σωρό λέξεις έχει τέτοιες. Κάπου τις είχα ένα κατεβατό ολόκληρο. Που είναι όλες λατινικές. Γι' αυτό και ποτέ δεν ονόμασαν τον εαυτό τους Έλληνες. Ναι, ήταν ο βασιλιάς της Νέας Ρώμης. Δεν ήταν ελληνικό το Βυζάντιο. Αν ήταν ελληνικό, δηλαδή αν κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο πράγματι, θα ονόμασαν τον εαυτό τους Έλληνες και όχι Ρωμαίους ή Ρωμιούς. Νέα Ελλάδα θα το λέγανε. Και όχι Νέα Ρώμη. Η Ελλάδα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Έχει θέατρο, έχει φιλοσοφία, έχει αγώνες, επιστήμες, τέχνες, βιβλιοθήκες, λουτρά. Τι διέσωσαν δηλαδή. Όλα αυτά έκλεισαν, καταστράφηκαν. Λοιπόν, να πάμε στην οικογένεια του Ιουστινιανού. Ο Ιουστίνος χρωστά τον αυτοκρατορικό θρόνο στο θείο του. Ο θείος του Ιουστίνος είναι ένας απλός χωρικός, λέει η εγκυκλοπαίδεια. Ήταν σωματώδης. Γι' αυτό και έγινε σωματοφύλακα στην σπρουρά του αυτοκράτορου Αναστασίου, που ήταν πιο μπροστά από αυτόν. Λοιπόν, για κάποιο σφάλμα, αυτός όπου ονομάστηκε Ιουστίνος μετά, φυλακίστηκε και επρόκειτο να εκτελεστεί. Σώθηκε, λέει, χάρη σε κάποιο όνειρο που είδε ο αυτοκράτορας. Τότε άλλαξε το παλαιό εγχώριο όνομά του στο ρωμαϊκό Ιουστίνος. Ιούστους είναι ο δίκαιος. Και είναι εξελληνισμένο το ρωμαϊκό όνομα, Ιουστίνος. Λοιπόν, αυτό το όνειρο εμένα με πάει στον Ιωσήφ. Στην Παλαιά Διαθήκη, κατάλαβες. Έμεινε, λέει ο Ιουστίνος, έως το τέλος αγρίκος και τελείως αμαθής. Δεν μπορούσε να γράψει ούτε και τη λέξη λέγγι που έγραφε ο αυτοκράτορας στο τέλος
του νόμου, των φυλαδίων που του έδινε, πώς το λέγεται, των εγγράφων που του έδιναν. Ο βασιλιάς έγραφε στο τέλος λέγγι, ο Ρωμαίος. Όχι όλοι οι αυτοκράτορες. Έγραφαν λέγγι, που σημαίνει το διάβασα, τον ανέγνωσα. Όχι όπως σήμερα λέει δεν τον ανέγνωσα, πήρανε τους νόμους και δεν τους μπορούσαν. Εγώ τον ψήφισα, δεν εμπλέκομαι. Μια και μιλήσαμε για νόμους. Ο Ιουστινιανός έχει φτιάξει ένα τερατώδες δημιούργημα νόμων. Αυτές οι νοβέλε που λέει οι νεαρές είναι επιπλέον νόμοι πάνω στους νόμους τους προηγούμενους. Τι έκανε, μια γιγάντια νομοθεσία στην οποία προσέλαβε ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν νομομαθείς και δεν θα επαναλάμβαναν νόμους, αλλά καταλήγει σήμερα, αν διαβάσει κανείς την νομοθεσία του Ιουστινιανού, καταλήγουν να υπάρχουν επαναλήψεις, ατελείωτες επαναλήψεις. Δηλαδή δημιούργησε ένα τεράστιο ιστό αράχνης, ναι, τον οποίο χρειάζεται κάθε τέτοια διοίκηση η οποία είναι ολοκληρωτική, βλέπεις που ώστε σήμερα σε όλα να υπάρχει νόμος, με αποτέλεσμα, όπως περιέγραφαν για τη Σοβιετική Ένωση, δεν υπάρχει τίποτα που να κάνεις και να μην είναι παράνομο. Για εμένα αυτή η γιγάντια νομοθεσία μου θύμισε αυτό το σημερινό που συμβαίνει σήμερα. Νόμοι επί νόμων. Και δεν τους διαβάζεις, δεν μπορείς να τους διαβάσεις. Πάντα θα είσαι ακάλυπτος. Θα υπάρχει ένα χάσμα στην νομοθεσία. Πάντα θα είσαι, δεν θα είσαι νόμιμος. Λοιπόν, η μία νομοθεσία, εν λουά που έλεγε ο Γάλλος, ένα νόμο, ένας νόμος. Εν λουά, αυτός είναι ο Ιουστινιανός. Είναι το τρίπτυχο του Λουδοβίκου. Λουδοβίκου, ναι. Αν το μελετήσουμε, δεν είναι κακό. Ναι. Διότι αν υπάρχουν ένα από αυτά, έχουμε κάνει και ένα βίντεο για το τρία, σε όλα πρέπει να υπάρχει τρία, η τριάδα. Είναι ένα είδος, θα έλεγα, μεταφυσικό, δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι που να είναι τριπλό. Λοιπόν, έκανε εκτός των άλλων, έκανε παγκόσμιο νόμισμα, έκανε το μονοπόλιο του μεταξιού, για να αποκόψει την Ανατολή από τις... Έκανε κάποια πράγματα θετικά για το κράτος του. Πολλές κτήσεις, πολέμους είπαμε ατελείωτους, αλλά είχε πολύ καλούς, δεν βγήκε ποτέ από την Κωνσταντινούπολη. 38 χρόνια που κυβέρνησε δεν βγήκε ποτέ. Είχε όμως πολύ καλούς στρατηγούς. Ο Βελισάριος ένας από το ανώτερος. Είχε κι άλλους. Λοιπόν, έκανε, τι έκανε. Έκανε πάρα πολλές, πολλά οικοδομήματα. Έχτισε υδραγωγεία. Τύχη, την Αγία Σοφία, ένα σωρό πράγματα. Και τότε... Να πούμε εδώ, μια και ανέφερε την Αγία Σοφία, ότι για να δημιουργηθεί η Αγία Σοφία καταστρέφονται τρεις ναοί. Επιτόπου, στην περιοχή εδώ της Αγίας Σοφίας, υπήρχαν τρεις ναοί, τους οποίους κατέστρεψαν και με το υλικό τους, με τα υλικά τους φτιάξανε την Αγία Σοφία. Είναι ο ναός του Ηλίου, ο ναός της Αρτέμιδος και ο ναός της Αφροδίτης. Αυτό το αναφέρει ο Μαλάλα στη χρονογραφία του, σελίδα 345, γραμμή 17. Να πούμε ότι το μέρος το είχαν επιλέξει οι Έλληνες, είναι η κτήση του Βυζαντίου. Το Βυζάντιον ήταν αρχαία κτήση, ελληνική, αρχαία πόλη, ναι. Βυζαντιο. Πάνω εκεί την μεγάλωσαν, την επέκτηναν. Και να βάλουμε μια παρένθεση ακόμη εδώ. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήμουνα εγώ παρόν και το ανέγνωσα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Αυτό το αρχαιολογικό μουσείο βέβαια τι θα έχει να επιδείξει, ελληνικά αγάλματα έχει. Και έχει και τρία ευρήματα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το μουσείο είναι 100 μέτρα από την Αγία Σοφία. Και με μία μικρή έρευνα που κάνουμε διαπιστώνουμε ότι κανένα τότε που πηγαίνανε διαρκώς σε εκδρομές στην Αγία Σοφία, κανένα, μα κανένα ταξιδιωτικό πρακτορείο δεν πήγαινε τους Έλληνες στο μουσείο. Και όταν εγώ άρχισα να ρωτώ από πορεία, μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία και τους ρωτούσα, έπαιρνα τηλέφωνο και στην Αθήνα στα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τους ρωτούσα, θα μας πάτε και στο μουσείο? Και δεν γνωρίζαν ότι υπάρχει μουσείο εκεί. Ναι. Εάν αυτό δεν είναι συνωμοσία, τότε πέστε μου τι άλλο είναι. Λοιπόν, έκανε λοιπόν τεράστια οικοδομήματα.
πάρα πολλά και τεράστια οικοδομήματα ο Ιουστινιανός. Και εκεί, όταν τα διάβαζα αυτά, αναρωτιόμουν, πού βρήκε τα χρήματα. Ένα είναι η δίμευση των περιουσιών που είπαμε των ιερών. Ένα άλλο είναι η σκληρή φορολογία, η οποία ονομαζόταν επιβολή. Και υπάρχει απόδειξη για τη σκληρή φορολογία, η στάση του Νίκα. Την ξέρετε τη στάση του Νίκα, δεν είναι ονομαστή. Σωστά. Γιατί έγινε? Επειδή ο κόσμος δεν άντεχε άλλο πια τη σκληρή φορολογία. Εξεγέρθηκε ο λαός. Επίσης στην εποχή του υπήρξαν και πολλές μεγάλες καταστροφές. Υπήρξε λοιμός του 542 που διήρξε 4 χρόνια. Λοιμός εννοώ ασθένεια. 4 χρόνια κράτησε. Υπήρξαν σεισμοί, καταποντισμοί. Αν ήταν ο Ιουλιανός αυτοκράτορας, ξέρετε τι θα έλεγαν? Ορίστε! Θεομηνίες, δεν τον θέλει ούτε η γη, δεν τον θέλει ούτε ο Θεός. Σιτοδίελε, θεομηνία, ασθένεια κατατάραξαν τότε το ανθρώπινο γένος και συνετέλεσαν εις το να καταστεί επαχθής εις τους λαούς η βασιλεία του Ιουστινιανού. Αυτά τα λέει ο κύριος Αδαμάντιος Αδαμαντίου, καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στην εγκυκλοπαίδεια αυτή που λέω, στο Πανεπιστήμιο, και γράφει στην εγκυκλοπαίδεια το άρθρο του. Την θλιβεράν ταύτην όψιν της βασιλείας του υπενθυμίζουν συχνά νεότεροι ιστορικοί. Θλιβεράν όψιν. Δεν είναι λαμπρή η εποχή του Ιουστινιανού. Το ίδιο το λέει, δεν το λέω εγώ. Για όσους είναι εντωμεταξύ φυσιογνωμιστές, ας δουν λιγάκι την αναπαράσταση, την εικόνα. Την αναπαράσταση του Ιουστινιανού για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Κούκλος. Λοιπόν, την θλιβεράν ταύτην όψιν της βασιλείας του υπενθυμίζουν συχνά νεότεροι ιστορικοί, λησμονούντες ότι οι εξαιρετικές θεομηνίες δεν βαρύνουν τον βασιλέα. Ναι, δεν βαρύνουν τον βασιλέα, αλλά αποτελούν σημάδι, κακοσημαδιά που λένε. Η δε φορολογία αντεσταθμίστη με τα μεγάλα και αθάνατα έργα. Οι άνθρωποι λιμοκτονούσαν και είχαμε... Για την βασιλεία του Ιουστινιανού, λοιπόν, θα δούμε τον Πορφύριο, ο οποίος είναι ιστορικός της περίοδου, που γράφει την αληθινή ιστορία. Όχι, και... Προκόπιος. Το Προκόπιος. Προκόπιος. Ναι. Και αποκαλύπτει την πραγματικότητα, την πραγματική διάσταση και του Ιουστινιανού, αλλά κυρίως τη συζύγου του, της Θεοδόρας, η οποία ίσως από τη ιδιότητα αυτή που είχε, την ιδιότητα ότι προέρχεται από κατώτερη τάξη και δούλευε σε πορνείο, είχε αυτή την σκληρότητα που έχουν αυτού του είδους οι άνθρωποι, η οποία ήταν αυτή που όθησε τον Ιουστινιανό να τους φάξει όλους στον υπόδρομο. Πρέπει να μιλήσουμε και για τον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε και τη λέξη ότι εμείς κληρονομήσαμε μία λέξη που προέρχεται από τον υπόδρομο. Παραφθορά της λέξης. Μπουντρούμι. Το μπουντρούμι, λοιπόν. Δέστε τώρα τι λέμε εμείς από τον Ιουστινιανό και τις φαγές του υποδρόμου. Ναι. Και της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης. Βγήκε η λέξη μπουντρούμι. Να μιλήσουμε για την καταστροφή των επιστημών στο Βυζάντιο, έτσι, επί Τροχάδιν. Είναι μια έρευνα που έκανα στην εγκυκλοπαίδεια πάλι, να δω κάθε επιστήμον πώς γράφει, τι γράφει για την ιστορία της επιστήμης του, της προσωπικής του επιστήμης. Να αρχίσω την ιατρική, έτσι, και μετά θα πάμε σε διάφορα πράγματα. Το γράφει ο Αριστοτέλης Κουζής, καθηγητής ιστορίας της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ιατρική πρώτου Ιπποκράτους, κατά τους ομηρικούς χρόνους, λέει, απαντώνται εν Ελλάδη, λέει τι γινόταν πριν, δηλαδή, πριν το Μεσαίωνα και τι γινόταν μετά το Μεσαίωνα, τι έγινε στην ιστορία αυτή. Γνώσεις ιατρικές και χειρουργικές, αρκούντος προηγμένε, από τις εποχές δε ταύτης απαντάται και ίδιων ιατρικών σώμα. Να πούμε ότι διαβάζοντας τον Όμηρο είδαμε μέσα ιατρούς χειρούργους, είδαμε τον Μαχάωνα, γι' αυτό λέγεται έτσι, γιατί μηχανεύεται, είναι χειρούργος ο Μαχάων. Είδαμε χειρουργική επέμβαση στο τέλος της Λάμδα ραψοδίας της Οδύσσιας. Φάρμακα παυσίπονα. Φάρμακα βεβαίως, βότανα και δεν ξέρω τι. Έχουμε τον Απόλλωνα, έχουμε τον Ασκληπιό, έχουμε τον Πεΐωνα που είναι ο ιατρός των θεών. Και ψυχοφάρμακα έχουμε. Τον υπενθέστη της Ελένης, την Δέλτα Ραψοδία της Οδύσσιας. Εσφαλμένος βλέπουμε το κηρύκιο σύμβολο ιατρικό, ενώ είναι ουσιαστικά το ένα φίδι, το οποίο είναι το σύμβολο του
Ασκληπιού. Το σωστό δηλαδή. Πάει στο Μεσαίωνα. Ιατρική. Ιστορία της ιατρικής. Δια του Γαλινού η αρχαία ελληνική ιατρική αφήκετο εις την υψίστην αυτή τελειότητα. Δυστυχώς δε όμως μετά αυτών ένεκα πλείστων πολιτικών και κοινωνικών λόγων το αφήνει. Βυζάντιο. Ναι. Επήλθε συν της λυπής, συν τες λυπές επιστήμες και κατάπτωσης της ιατρικής. Βυζαντινή ιατρική. Η στασιμό της η δία αυτή έκδηλος καθίσταται κατά την Βυζαντινή εποχή. Όλος ο Μεσαίωνας, έτσι γραμμικά να το πάρουμε, είναι στάσεις, στασιμότης και η αναγέννηση είναι επανακίνησης των πραγμάτων. Οι Βυζαντινοί ελάχιστα προήγαγον των ιατρικών έργων προαναγέννησης από τον 13ο όμως αιώνα άρχεται πνέον πλέον αήρ ελευθερίας παραπάσας τας προσπαθίας όπως διασιδηρών κλειών περιοριστεί το ανθρώπινο πνεύμα επιτυγχάνει τούτο τέλος να ελευθερωθεί και να επιτελέσει τας προόδους όν σήμερον απολαμβάνομεν. Καταλαβαίνετε τι γράφει ο άνθρωπος που είναι 100 χρόνια. Εδώ να πω ένα μικρό σχόλιο που φυσικά θα συνεχίσει με τις άλλες επιστήμες. Για αυτούς τα λέμε αυτά να τα ακούσουν ακόμα πιο προσεκτικά αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι στο Βυζάντιο δεν είχαμε Μεσαίωνα. Και να δούμε τι σημαίνει η λέξη Βυζαντινισμός, όπου προήλθε ακριβώς από αυτό το κλίμα και από αυτό το πνεύμα αυτής της περίοδου. Το ότι το Βυζάντιο αποτελεί την αρχή του Μεσαίωνα, βλέπουμε ότι ξεκινάει από το Βυζάντιο η πειρά των αιρετικών. Έχουμε λοιπόν πειρά το πειράτη του βασιλείου που ήταν ο αρχηγός της αίρεσης η οποία εξελέχθηκε στους βογόμιλους, στους καθαρούς εκεί για πρώτη φορά στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης καίγεται ο πρώτος αιρετικός. Η πρώτη μάγισσα η οποία θανατώνεται είναι η Πατία. Μάλιστα για την κατηγορούσαν εκτός των άλλων ότι ήταν η μάγισσα. Γιατί η μαθηματική και η μάγοι πήγαιναν μαζί. Γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο όμορφη και τόσο... Στο πιδάλιο που είναι το πιδάλιο του... πώς λέγεται, το πιδάλιο της εκκλησίας γράφει ότι η μαθηματική και η μάγοι είναι μαζί. Στην ίδια... Σωστά. Με την ίδια κατηγορία πάνε. Μάλιστα, με την ίδια κατηγορία. Λοιπόν, μετά το λίμμα μαθηματικά, το γράφει κάποιος Μίλλερ οικονόμου. Μιλάει για την Αλεξάνδρεια, τον Θέωνα, την Ιπατία. Μετά το θάνατο της Ιπατίας, το 415, οι μαθητές της Αλεξανδρινής σχολής την εγκατέλειψαν και ήρθαν στην Αθήνα, λέει. Δηλαδή μετά την Ιπατία υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν το έργο της. Βεβαίως. Δεν τελειώνει εκεί. Αυτοί ήθελαν να το σταματήσουν, αλλά δεν σταμάτησε ακριβώς. Η σχολή της Αλεξανδρίας έκλεισε μετά την υποταγή της στους Μωαμεθανούς, λέει. Πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και την κατέστησαν κέντρο των ελληνικών επιστημών επί 800 έτη. Τα μαθηματικά συνεχίζουν και στους Άραβες και στους... Κάπως γιατί δεν είναι ακριβώς... πώς να πω, δεν έχει κάποια θρησκευτικό παρακλάδι. Αλλά αν και η Βυζαντινή σχολή διήρκησε επί τόσα έτη, στερείται απολύτως επιστημονικού ενδιαφέροντος. Λέει ο άνθρωπος αυτός. Κατά την αναγέννηση ξεπήδησαν οι λαμπρές ανακαλύψεις και της νεότερης μαθηματικής επιστήμης. Αθλητισμός. Να πάω λίγο στον... Τα έχω λίγο ανακατωμένα, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλουμε να πάρουμε το πνεύμα. Αθλητισμός. 12ος τόμος, σελίδα 309. Το γράφει ο Στέλιος Περάντζας, ο οποίος ήταν ιατρικός ακτινολόγος και ο γνωστός λογοτέχνης είναι. Η νίξ των θρησκευτικών προλήψεων και του ασκητικού δογματισμού είχε σβέσει και την εστάτη λαμπιδόνα του θείου ελληνικού φωτός. Κατά το Μεσαίωνα, επί μακρούς αιώνες, είχαν εγκαταληφθεί ολοσχερώς εσωματικές ασκήσεις. Μόνον υπομαχίε και κονταρομαχίε απαιτέλουν αγωνιστικάς ενασχολήσεις. Περί τον 10ο αιώνα, μόλις εμφανίζεται ξανά η φυσική αγωγή και αυτή ως θεραπευτικό μέσον. Αλλά επέπρωτο οι Έλληνες πάλι να ανάψουν το σβησμένη λαμπάδα και να μεταλαμπαδεύσουν το θείο φως του αρχαίου μεγαλείου στην Ευρώπη που διψούσε για φωτισμό. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και λίγα χρόνια πριν από αυτήν πλήστη των τότε λογίων Ελλήνων ο Μανουήλ και ο Ιωάννης Χρυσολοράς, ο Θεόδωρος Γαζής, ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Βυσαρίων, ο Ισίδωρος ο Αργυρόπουλος, ο Χαλκοχονδύλης, ο Λασκάρης,
ο Μουσούρος, ζητούντες άσυλων κατέφυγων στη Δυτική Ευρώπη και ιδίως στην Ιταλία, και με το κήρυγμά του συνετέλεσαν ζωηρός στην υπόθελψη της συμπαθίας προς το ελληνικό έθνος, των λογιωτέρων αυτής τάξεων. Οι ανώτερες τάξεις βοήθησαν αυτούς τους. Πάντα συμβαίνει έτσι. Η αρχαία σοφία, την οποία δίδαξαν δαψιλός, θα πει αυθόνος, μεταδόθηκε γρήγορα στη Γερμανία και έδωσε πρώτη το σύνθημα της αποτινάξεως του ιερατικού ζυγού και την αφετηρία της αναγεννήσεως. Θέλουμε να κάνουμε ένα επόμενο βίντεο για να μιλήσουμε για την αναγέννηση της Ελλάδος. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Ναι. Το επόμενο θα είναι η αναγέννηση. Αστρονομία. Είναι, το γράφει ο κύριος Πλακίδης, τόμος 10, σελίδα 983. Η συμβολή των Ελλήνων στη μελέτη των άστρων και των ουρανίων φαινομένων εν γέννη υπήρξε τόσο σπουδαία, ώστε δύναται να λεχθεί αναντηρήτως ότι η αστρονομία αποτελεί κατεξοχήν ελληνική επιστήμη. Ο Θαλής, ο Ηράκλητος, ο Πλάτων στον Τίμεο, ο Ξενοφάνης, ο Εμπεδοκλής, ο Πυθαγόρας κλπ. Βυζαντινοί και νεότεροι χρόνοι. Επί Βυζαντινών η ελληνική αστρονομία δεν έχει να επιδείξει τι το εξαιρετικό. Καθάπασαν την μακραίωνα υπό τους Τούρκους δουλείαν, ενεκρώθη σχεδόν τελείως η καλλιέργεια της αστρονομίας. Ο Κοπέρνικος εμφανίστηκε στην Ιταλία εκμανθάνοντα ελληνικά κείμενα προς μελέτη των ελληνικών συγγραμμάτων εν πρωτοτύπο. Γνωρίζουν ελληνικά όλοι αυτοί. Ο Κοπέρνικος δηλαδή έβγαλε... Η βάση της παιδείας είναι ελληνική. Αν αφαιρέσεις τη βάση, δεν θα πρόκειται να προχωρήσει η παιδεία. Γεωγραφία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η γεωγραφία. Λοιπόν, η φυσική, μεσαιωνική χρόνη. Κατά το μεσαίων η γεωγραφία σημειώνει ασημάντους προόδους. Κατά τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες, οι τότε είχαν εγκαταλείψει τελείως την επιστημονική γεωγραφία. Ενώ έχουμε εμείς τον Στράβωνα, έχουμε διάφορους. Και ας θυμηθούμε και εκείνο το χάρτη. Άκουσε εκείνον το χάρτη που βρέθηκε και υποτίθεται ότι το αποδίδεται σε κάποιον Τούρκο ναύαρχο, ο οποίος ονομάζεται Πυρή Ρέης. Είναι ελληνική. Η χάρτη είναι ελληνική. Στον Πυθέα δεν ανήκουν αυτά. Ναι. Στην εποχή εκείνη. Είχανε τόσο καλή γνώση, λέει, της γεωγραφίας, γι' αυτό και ήτανε και καλοί θαλασσοπόροι. Γνωρίζανε τους ανέμους, γνωρίζανε τα ρεύματα. Μόνον οι Έλληνες μπορούσαν, ίσως γι' αυτό το λόγο και οι Έλληνες εφοπλιστές μέχρι και σήμερα είναι ικανοί στην θαλασσοπορία. Χριστιανική τοπογραφία του κοσμάτου Ινδικοπλεύστου, 538, όστις υπό την επίδραση του μοναχικού πνεύματος φαντάζεται τον κόσμο να έχοντα τη μορφή της Αγίας Κιβωτού, την δε γίν ως ορθογώνιον επίπεδων. Τι ήθελα... Μηχανική, Αριστοτέλης, Ύπαρχος, Αρχιμίδης, μετά τι κάνουμε, πάμε στον Γαλιλαίο και στον Εύτωνα κατευθείαν. Δηλαδή, χρειάστηκε να περάσουν 19 αιώνες έως ότου ευρεθούν διάδοχοι αντάξιοι του Αρχιμίδου. Και όταν λέμε μηχανική, την Αγία Σοφία δεν την κατασκευάζουν άλλοι, παρά μόνον Έλληνες. Είναι Έλληνες οι αρχιτέκτονες που κατασκευάζουν, ναι, την Αγία Σοφία. Δεν μπορούν να κατασκευάσουν. Δεν μπορούν να κατασκευάσουν ένα τέτοιο έργο. Λίμα Φιλοσοφία, το γράφει ο Παπακοσταντίνου, τόμος 10, σελίδα 980. Η φιλοσοφία κατά των Βυζαντινών Μεσαίωνα. Μετά το κλείσιμο της φιλοσοφικής σχολής των Αθηνών υπό του Ιουστινιανού, η φιλοσοφία μετεβλήθη η θεραπενίδα της θεολογίας. Εκράτησε δε η υπαγωγή αυτής της φιλοσοφίας εις θρησκευτικούς σκοπούς μέχρι των νεωτέρων χρόνων. Η φιλοσοφική επίδοση των Βυζαντινών εστερημένη ή ασδήποτε πρωτοτυπίες συνίσταται εις την εφαρμογή των τύπων της αρχαίας φιλοσοφίας επί της χριστιανικής δογματικής και εις την εμπλατιασμής ερμηνεία και αναμάσχησιν της παραδεδομένης διδασκαλίας. Κυρίως τον Αριστοτέλη, γιατί ο Αριστοτέλης δεν είναι και πάρα πολύ θεολογικός όπως ο θεολογών όπως ο Πλάτων και άλλοι. Θέατρο. Μετά την κατάπτωση του Ρωμαϊκού κράτους κατέπεσε και το θέατρο. Εις τούτο συνετέλεσε κατά τα γενικώς παραδεδαγμένα αφενός μένει ο απεινής διωγμός όν υπέστη το θέατρο υπό των πατέρων της Εκκλησίας, αφετέρου δε η εν τη Δυτική Ευρώπη εισβολή των Γότων και των Βανδάλων. Εν τούτης ο χριστιανισμός αντιληφθείς
και έτσι αργά ότι ήταν απολύτως αδύνατον να αποφύγει και αυτό την επιτακτική ανάγκη όλων των νεοφανών θρησκειών, ή να αγκάστη να υποκύψει στο μοιραίον αυτόν νόμο και να χρησιμοποιήσει και δια του σκοπού του το θέατρο το οποίο κατεδίκαζε, λέει. Και έκαναν την λειτουργία μέσα στην εκκλησία, την οποία μας έλεγε μια φίλη Φίδη, ότι να μοιάζει με το ελληνικό θέατρο. Μοιάζει αναγκαστικά. Και ο τύραννος μοιάζει με τον βασιλιά. Ναι, υγιεινή. Σπεράντζας, ο ίδιος καθηγητής, και κάποιος Μιχαηλίδης, καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κατά τον μεσαίο να σημειωθείς αθλειώτης περί τα υγειονομικά μέτρα, υβνόησε τα μέγιστα την κατεπανάληψη επέλευση τρομερών επιδημιών από δεκατησών ολοκλήρους πληθυσμούς εν Ευρώπη και Ασία. Μόλις κατά τον 17ο αιώνα ήρξαν το λαμβανόμενες σοβαρότερε φροντίδες δια την υγιεινή, ή της ανοίχθη εις περιοπή όντως επιστημονική από του 19ου αιώνα και εντεύθεν. Αυτό είναι η κατάσταση στο μεσαίο, και άλλα πράγματα είχα εδώ να πω, αλλά είναι πολλές λεπτομέρειες. Σε όλες τις επιστήμες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στην ιστορία, πάβει η ιστορία. Δεν υπάρχει Θουκυδίδης στο μεσαίωνα. Υπάρχουν ο Κεδρινός και διάφοροι άλλοι τέτοιοι. Η Άννα η Κομνηνή. Ναι, οι οποίες, ο ίδιος ο καημένος αυτός, ο Παπαρηγόπουλος, εξανίσταται κάποια στιγμή, γιατί λέει, τι γράφει λέει εδώ αυτός ο χρονογράφος. Υπάρχει μόνο χρονογραφία, που σημαίνει γραμμική περιγραφή των γεγονότων. Και μάλιστα γράφουνε παγκόσμια ιστορία, η οποία ξεκινάει από κατασκευή του κόσμου. Αποκτήσεως κόσμου. Και εξανίσταται λοιπόν ο Παπαρηγόπουλος και λέει, αυτός εδώ λέει, γράφει περισσότερες σελίδες για την γενιάδα του αυτοκράτορα παρά για τη μάχη που έκανε. Και για να συνεχίσω, γράφοντας για την κτήση του κόσμου, ξεχνάει και δεν μας μιλάει για τους δεινόσαυρους. Α, δεν υπάρχουν δεινόσαυροι, ναι. Τα ίδια και στη γεωμετρία, τα ίδια και σε διάφορες άλλες, όλες οι επιστήμες έχουν σβήσει. Στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, το λίμα για τη βοτανική το γράφει ο κύριος Παπαγιανόπουλος. Λοιπόν, μιλάει για τον Αριστοτέλη, τον Θεόφραστο, έχουν γράψει και οι δύο έργα περί φυτών. Τον Πλήνιο, τον Διοσκουρίδη, και εμείς ξέρουμε από τα ομηρικά έπη για την Αγαμίδη, που την αναφέρει ο Όμηρος στη Λάμθαρα Ψωδίας το 740, της Ιλιάδος, που λέει, τόσα φάρμακα γνώριζε όσα τρέφει η ευρεία γη, και εννοούσε τα βότανα φυσικά, αφού φυτρώνουν στη γη. Στην Οδύσσια έχει αναφορά στην Πολύδαμνα, στίχος 228 της Δέλτα Ραψοδίας. Είναι η δασκάλα της Ελένης. Αυτό το φάρμακο των υπενθές το παίρνει η Ελένη από αυτήν την Πολύδαμνα. Και τι λέει, αυτή ήξερε φάρμακα, λέει, μητιόεντα. Τι θα πει αυτό, ευφυή, αυτό που λέμε σήμερα έξυπνα. Αυτό είναι έξυπνο, μηχάνημα εκείνο είναι έξυπνο. Την έχει τη λέξη, την έχει ο Όμηρος. Έξυπνα δηλαδή φάρμακα, και εσθλά, που σημαίνει ισχυρά, αλλά αγαθά ισχυρά. Και λέει, από αυτή τα έφερε από την Αίγυπτο, γιατί εκεί πάρα πολλά φέρει η γη που δίνει πλούσια δώρα. Λοιπόν, λέει ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παπαγιανόπουλος, για τη βοτανική. Μετά ταύτα, επί αρκετούς αιώνες και καθ' όλων σχεδόν τον μεσαίωνα, η βοτανική ουδε μίαν πρόοδον επετέλεσε, ούτε όσον αφορά την γνώση νέων φυτικών ειδών, ούτε ως προς την μελέτη των φυτικών οργάνων, ούτε ως προς τον καθόλου βίον των φυτών. Εννοεί τον καθολικό, τον γενικό. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος είχε στείλει ειδικό επιτελείο επιστημόνων με τον νέαρχο, και γυρνούσε εκεί στην Ινδία στα διάφορα μέρη, και όχι μόνο κατέγραφε, συνέλεγε και φυτά, και λέγεται ότι επειδή εδώ στη Μακεδονία υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα, ποικιλία βοτάνων, λένε ότι μάλλον προέρχονται από τα βότανα που έφερνε ο Αλέξανδρος και τα φυτά από τις χώρες της Ανατολής στην Μακεδονία. Και το έχει ζητήσει ο Αριστοτέλης αυτό. Μα είναι, ναι, η επίδραση του Αριστοτέλους και του Θεοφράστου του μαθητή του. Ποιος άλλος κατακτητής. Κατακτητής ήταν ο Αλέξανδρος. Ναι. Ποιος άλλος κατακτητής δημιούργησε επιστημονικό επιτελείο για να μελετήσει τους λαούς. Και όχι να τους εξαφανίσει, που αυτό που ήθελαν πραγματικά να κάνουν ήταν να εξαφανίσουν τους Έλληνες και την ελληνική ιστορία.
Και ο πραγματικός του στόχος ήταν εμείς εδώ σήμερα να μην είχαμε να μιλήσουμε για τίποτα. Προαιώνιο στόχος του είναι να εξαφανίσουμε, το βλέπουμε και σήμερα. Να πούμε κάτι περισσότερο για την ιστορία. Την αναφέραμε προηγουμένως, αλλά δεν είπα το κομμάτι αυτά από την εγκυκλοπαίδεια. Και παρένθεση, κάνω συνεχίσω την παρένθεση. Ναι, ναι. Να θυμηθούμε σε εκείνη την ταινία με τον Κωνσταντάρα που κάνει τον πολιτικό και κάνει το λάθος που δεν είναι λάθος. Α, θα σας εξαφανίσω με, λέει. Θα σας εξαφανίσω με. Α, λέει, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ήθελα να πω, θα σας εξασφαλίσω με. Το λέει. Ναι, ναι, ναι. Θα σας εξαφανίσω με. Και ποιος το λέει, πολιτικός το λέει. Είναι του Σακελάριου η ταινία. Μέσα σε ένα λάθος μπορείς να πεις ένα σωρό. Πολύ ωραίο, έτσι. Χαριτωμένο, πώς λέει, εύρημα. Το αποκαλύπτει. Ναι. Μπορείς να αποκαλύψεις με τα αστεία. Το αστείο, ναι. Μπορείς να πεις τη μεγαλύτερη αλήθεια. Ο πολιτικός αποκαλύπτει το ευρύτερο σχέδιο. Το άρθρο το γράφει ο Αδαμαντίου Αδαμάντιος, καθηγητής της ιστορίας της Βυζαντινής τέχνης στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Παρά της Βυζαντινής, η ιστορία έγινε μια καλογερική διατύπωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης, λέει. Ο χρονογράφος λαμβάνει ως θέμα την παγκόσμια ιστορία αποκτήσεως κόσμου και πραγματεύεται το απέραντον θέμα κατά ξηράν αναγραφήν των γεγονότων χωρίς ουδεμίαν λογοτεχνική επιβολή και εις γλώσσαν λαϊκήν. Αναφέρει δε όσα κάνουν μεγαλυτέραν εντύπωση εις των κοινών λαών. Η επίδραση των Βυζαντινών χρονογράφων εις την παγκόσμια ιστορία φιλολογία και φιλολογία υπήρξε κολοσιαία και επί ολοκλήρους αιώνας εδέσμευσε την ανάπτυξη της ιστορίας. Εν τω μεταξύ, να το ότι φαίνεται ότι όταν διακόπτουμε τη σχέση μας με τους Ελλήνες, διακόπτουμε τη σχέση μας με την αλήθεια ουσιαστικά. Και τι λέει επίσης, οι συγγραφείς της αναγεννήσεως όπως και εις πάντα τα άλλα ζητήματα έλαβαν κατευθείαν υποδείγματα από τους αρχαίους. Να κάνουμε τον επιλογό μας. Να μας πεις, Μιλτιάδη, για τη φράση αυτή που σχολιάζει ο Μάνος Χατζηδάκης, που σχολιάζει το εμβατήριο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Ναι, δεν την έχω ξεχάσει από τότε που την άκουσα και έχουν περάσει πολλά χρόνια. Λέει λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης ότι εάν η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναστηθεί και ποτέ. Και είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Αν νομίζουμε ότι αυτό που είναι σήμερα είναι η Ελλάδα, τότε νομίζω δεν έχουμε καμία ελπίδα. Ναι, σωστά. Και λέμε ότι εάν δεν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη στο 1453, δεν θα υπήρχε καμία ελπίδα η Ελλάδα να ξαναγεννηθεί. Κάτω από το καθεστώς του Βυζαντίου δεν μπορούσε να υπάρξει Ελλάδα. Η λέξη Έλλην ή το υβριστική. Βεβαίως. Σκεφτείτε σήμερα, τη σήμερα ημέρα, μια τη χειρότερη υβριστική λέξη, την οποία εσύ δεν μπορούσες να αποκαλέσεις τον εαυτό σου. Ποιος θα τολμούσε να το κάνει αυτό. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν γράψει ένα βιβλίο κατά Ελλήνων. Κατά Ελλήνων, και εμείς που βρήκαμε σε κάποιες μεταφράσεις που όταν είπαμε ότι εδώ και σκανδαλιστήκαμε ότι για πρώτη φορά διαβάζουμε ότι το κείμενο γράφει κατά Ελλήνων. Μας εξηγούνε και λένε, α, όχι, δεν εννοεί κατά ειδωλολατρών. Ώσπου κάποια στιγμή βρίσκουμε μετά βιβλίο εκδοθέν πατρός της Εκκλησίας όπου έχουν αλλάξει και το κείμενο. Αντί να γράφει κατά Ελλήνων, γράφουν κατά ειδωλολατρών. Το πρωτότυπο κείμενο είναι κατά Ελλήνων. Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης μας έδωσε ξανά, ο Άγιος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μας έδωσε ξανά το όνομά μας. Αναφώνησε Έλληνες. Έλληνες. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε και ένα δεύτερο βίντεο στη συνέχεια, τις επόμενες εβδομάδες, για να μιλήσουμε για την αναγέννηση της Ελλάδος. Γιατί εδώ μιλήσαμε για τον θάνατο της Ελλάδος. Πώς έφεραν το θάνατο. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν, για να υπάρξει ελπίδα αναγεννήσεως και αναστάσεως, θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα τι έχει σβήσει και τι έχει πεθάνει και για ποιο λόγο πέθανε, ώστε να έχουμε την ελπίδα να το... Να το ζωογονήσουμε, να το επαναφέρουμε. Να το επαναφέρουμε. Έχει τα ίδια, η εποχή μας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το τέλος του Μεσαίωνα, με το Μεσαίωνα μάλλον. Πώς θα φέρουμε εμείς το τέλος. Έχει χαρακτηριστικά και της τελευταίας, της πιο τρομακτικής παρακμής του Βυζαντίου. Mm-hmm. Αν διαβάσουμε αυτούς τους αυτοκράτορες, τους ελληνούς αυτοκράτορες των τελευταίων ετών, τους Κομνηνούς, τους Αγγέλους, ήτανε απίθανο. Να πω τι μου θύμισε.
την επέδραση των Γότων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που ο αυτοκράτορας ζητούσαν οι άνθρωποι ενισχύσεις, ζητούσαν πυρομαχικά και εκείνος τους κοροϊδεύε. Όπως ακριβώς μας κοροϊδεύουν σήμερα στις τηλεοράσεις. Και σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που περνάμε, που ο κόσμος παίνεται, που υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν, είναι δύσκολο να βρουν να φάνε, μαθαίνουμε λοιπόν ότι από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για συντήρηση του αυτοκρατορικού ναού της κοσμοσότηρας Φερών του Εύρου δίνει το ποσό των 900.000 ευρώ. Οι Έλληνες πεθαίνουν και αυτοί κάνουν ανακαινήσεις. Το θέμα δεν τελείωσε. Θα συνεχίσουμε. Ναι.